που με ξέχασες και δεν με αγαπάς. Από τα site που μου αρέσουν ιδιαίτερα θα έχετε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα πρώτο θέμα. Όταν θέλω να ενημερωθώ για κάτι, μπαίνω εκεί, τα παρουσιάζει με τέτοιο ωραίο, απλό και αφομοιώσιμο τρόπο και έχει γενικές ειδήσεις. Δεν έχει μόνο πολιτικές, έχει κοινωνικές, έχει καλλιτεχνικές, έχει αστυνομικές, έχει τα πάντα. Και είδα λοιπόν μια είδηση, αν μπορεί να θεωρηθεί είδηση, κάποιες δηλώσεις που έκανε μια τραγουδίστρια που είναι αξιοσέβαστη, την εκτιμώ πάρα πολύ και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να συνεργαστώ μαζί της και να της δώσω κάποιους στίχους και να της γράψω μουσική και να ερμηνεύσει κάποιο τραγούδι μου. Αν δεν καταλάβατε, εκφράζω κάποιο διακαή μου πόθο. Όπως και να έχει πάντως, η Κατερίνα Στανίση εδήλωσε ότι επιστρέφω ξημερώματα από τα νυχτερινά κέντρα που τραγουδάω και ξυπνάω νωρίς για να φροντίσω τη μητέρα μου. Ακούστε, ακούστε. Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια έχει μετακομίσει στον Κολωνό, στο σπίτι της 84χρονης μητέρας της που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Κατερίνα Στανίση στέκεται στο πλευρό της ηλικιωμένης μητέρας της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Για να δούμε όμως τι δήλωσε η Κατερίνα. Εδώ και αρκετό καιρό έχω μετακομίσει από το σπίτι μου στη Γλυφάδα στο σπίτι της μητέρας μου στον Κολωνό για να βρίσκομαι δίπλα της. Να αναφέρω τώρα εγώ κάποια παρασκήνια για τον τόπο κατοικίας στον οποίο κατοικούσε η Κατερίνα Στανίση και αναφέρομαι στην Γλυφάδα. Στην εκεί περιοχή είναι από τις πιο σεβάσμιες κυρίες με κάπα κεφαλαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω ρωτήσει έναν άνθρωπο στην περιοχή που κατοικούσε η Κατερίνα, γιατί τώρα μετακόμισε είπαμε στον Κολωνό, και να μην έχει να πει κάτι. Όποιος έχει συγχρονιστεί μαζί της στην τράπεζα, στο εστιατόριο, σε κάποια δημόσια υπηρεσία, μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Μπράβο Κατερινάκι μου, γι' αυτό σ' αγαπάω κι εγώ. Η μητέρα λοιπόν της Κατερίνας έπεσε, χτύπησε σοβαρά το κεφαλάκι της και από τότε ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Περπατάει υποβασταζόμενη και εγώ την βοηθάω να εξυπηρετεί τις βασικές της ανάγκες, δηλώνει η Κατερίνα Στανίση στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άλλη εφημερίδα αγαπημένη, η Εσπρέσο. Εργάζονται πάρα πολύ αγαπημένοι δημοσιογράφοι, άνδρες και γυναίκες εκεί. Έχουμε πάρει γυναίκα να την βοηθάει, αλλά εγώ θέλω να είμαι δίπλα της. Αλλιώς είναι να έχεις τον δικό σου άνθρωπο κοντά σου. Δεν σκέφτηκα ούτε λεπτό να αφήσω τη μαμά μου μόνη της. Νιώθω ότι ο Θεός μου δίνει δύναμη να μπορώ να στέκομαι στο πλευρό της χωρίς να υπολογίσω την κούραση. Μπράβο Κατερίνα. Η ζωή μου έχει αλλάξει, καθώς κοιμάμαι μόλις 2 ώρες. Επιστρέφω τα ξημερώματα από τα νυχτερινά κέντρα που τραγουδάω και ξυπνάω πολύ νωρίς για να βοηθάω τη μητέρα μου. Χαλάλη της όμως, δεν με νοιάζει καθόλου η σωματική κούραση. Αυτό που εύχομαι είναι ο Θεός να μας δίνει υπομονή και δύναμη καταλήγει η ίδια. Μπράβο σου Κατερινιό μου, μπράβο σου. Εγώ στέκομαι και σας το διάβασα αυτό ως είδηση, διότι είναι πάρα πολύ όμορφο να μην εγκαταλείπουμε τους ηλικιωμένους γονείς μας. Διότι όπως όταν αυτοί μας φρόντιζαν όταν εμείς ήμασταν μικροί, ξέρετε με όλη αυτή τη θαλμπορή που έδειχναν, που έβγαζαν, τη φροντίδα, τη στοργή και την προδέρμη φυσικά, έτσι και εμείς λοιπόν όταν μεγαλώνουν οι γονείς μας πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Όχι σαν υποχρέωση βρε παιδιά, αλλά γιατί το αισθανόμαστε. Και πώς μπορείς να μην αισθανθείς για αυτούς τους ανθρώπους που σε έφεραν στον κόσμο και που έκαναν τα λάθη τους κι αυτοί και εμείς κάνουμε τα λάθη μας και ό,τι πίστευαν με το μυαλό τους ότι είναι καλύτερο για εμάς, για το μέλλον μας. Και όταν φτάνουν λοιπόν στην ηλικία και περνάνε τα 70 ή και λίγο νωρίτερα να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, εμείς δεν πρέπει να τους παρκάρουμε σε κάποια γεροκομεία. Δεν πρέπει να τους οδηγούμε σε ένα περιβάλλον που ουσιαστικά τους αποξενώνει. Και όταν αποξενώνεις τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή, τον ηλικιωμένο πατερούλη σου ή τη μανουλίτσα σου, τότε μειώνεις το προσδόκιμο της ζωής τους. Και αν δηλαδή ήταν να ζήσουν και κάποια χρονάκια και να χαίρονται, γιατί ξέρετε η ψυχολογία η καλή παίζει σημαντικό ρόλο.
αυξάνονται και τα χρόνια της ζωής τους, διότι αισθάνονται ευτυχισμένο, αισθάνονται ότι είναι ικανοί να δώσουν, αν όχι τόσο να δώσουν από την τσέπη τους, γιατί μέχρι να μας μεγαλώσουν πάντα έδιναν και θα συνεχίσουν να δίνουν, εξού και οι παππούδες και οι γιαγιάδες άλλωστε στηρίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα στις καταστάσεις που περνάμε όσον αφορά την οικονομία. Και ας λένε ότι δήθεν τελείωσαν τα μνημόνια, ότι βγήκαμε στις αγορές και τέτοιες άρες μάρες κουκουνάρες. Υπάρχει πολλής κόσμος που είμαστε φτωχοί, που παλεύουμε να τα απεξέλθουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να μην ξεχνάμε τους γονείς μας. Και να σας πω κάτι, ακόμα κι αν δεν πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη που ονομάζεται Θεός, είμαι σίγουρος ότι εσύ που με βλέπεις θα πιστεύεις στη ζωή. Και η ζωή ανταποδίδει το καλό. Το καλό πάντα επιστρέφει σε αυτόν που το κάνει. Όμως, στέκομαι σε αυτό που λέω μερικές φορές, στα σχόλια που υπάρχουν από κάτω και παντού μιλάμε. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πεις, πάντα θα βρεθεί ένας ο οποίος πάσχει από τρολίαση για να την βγάλει. Και γράφει τώρα ο άλλος από κάτω. Να την πάρει στη βίλα σου, στη Γλυφάδα, δεν το σκέφτηκες Κατερίνα? Όχι βρε, δεν το σκέφτηκε και καλά έκανε που δεν το σκέφτηκε. Και μη μου πείτε γιατί το λες αυτό, Αντώνη, θα έπρεπε να την πάρει στο σπίτι της. Όχι. Δεν μπορείς να ξεριζώσεις τη μάνα σου ή τον πατέρα σου από το σπίτι στο οποίο γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, έχουν τον περίγυρό τους, έχουν τις φιλενάδες τους, έχουν τα οικία πρόσωπα που είναι η καθημερινότητά τους. Όταν, παραδείγματος χάρη, εμείς, δηλαδή στην οικογένειά μου, τα παιδιά των γονιών μου, είπαμε στους ηλικιωμένους γονείς να τους αλλάξουμε το περιβάλλον και να τους πάρουμε στο σπίτι μας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πόσες φορές δεν είπα στους γονείς μου, ελάτε εδώ στην Αθήνα να σας έχω παρεούλα, να σας φροντίζω, να σας έχω στα όπα όπα. Άι, παιδί μου, σοβαρολογίες. Θα φύγουμε εμείς από το σπίτι μας, θα ξεσπιτωθούμε για να έρθουμε στην Αθήνα στο σπίτι σας. Εμείς εδώ έχουμε τις φιλίες μας. Εμείς εδώ σας μεγαλώσαμε. Εμείς εδώ έχουμε όλη τη γειτονιά παρέα. Ξέρουμε πού να πάμε, ξέρουμε πού να περπατήσουμε, ξέρουμε ποιους ανθρώπους να εμπιστευτούμε. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν μπορεί να ξεριζώσεις αυτούς τους ανθρώπους με το έτσι θέλω. Θα μου πείτε, ναι, μάνα, εσύ δεν μπορείς να τα απεξέλθεις ούτε οικονομικά ούτε σωματικά, τότε θα το παλέψεις να βρεις τις λύσεις. Και πιστεύω ότι όταν παλεύεις κάτι βρίσκεις κάποιες λύσεις. Μπορεί να μην είναι οι καλύτερες, αλλά θα βρεις έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες, όχι προς εσένα, γιατί ναι με θα επιβαρύνεσαι σε διάφορα θέματα, να κοιτάξεις να είναι λίγο προς το καλύτερο για τους γονείς σου. Γιατί αν έπαιρνε τώρα το Κατερινάκι, η Κατερίνα η Στανίση μας, έπαιρνε τη μάνα της με το ζόρι, στη βίλα της όπως γράφει αυτός, στη Γλυφάδα, πιστεύετε ότι θα άρεσε στη μητέρα της αυτό? Δεν θα ήταν πώς όταν, εμένα μου έχει τύχει, να είσαι μικρό παιδί και να σου αλλάξουν σχολείο και ξαφνικά να αλλάξει όλος ο κόσμος. Μερικές φορές μάλιστα πολλά παιδιά, σας λέω για παιδιά που είναι εύκολα στο να αφομοιώσουν ένα νέο περιβάλλον, δυσκολεύονται σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταφέρουν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι βρίσκονται σε ένα αποξενωμένο για αυτούς περιβάλλον. Άρα λοιπόν, σχόλια του τύπου σαν και αυτά από τρολιάρες και τρολιάριδες καλό είναι να μην υπάρχουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί απ' έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Όταν όμως μπούμε στο χορό και δούμε αν ξέρουμε να χορεύουμε, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Κατερίνα Στανίση και σε όλους εσάς που δεν εγκαταλείπετε τους ανθρώπους που μας έφεραν στον κόσμο. Φιλή στη Μούρια.